Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Ιερομάρτυρος Πλάτωνος Φραγκιάδη και των συναυτόμαρτυρισάντων κατά τις φαγές της Χίου ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου με προσκύνημα στη σκοτεινή φυλακή του κάστρου της Χίου. Ακολούθησε μέγας πολυαρχιερατικός εσπερινός των ιερών Αγίου Γεωργίου Βροντάδου που μαρτύρησε ο ιερομάρτυρας Σταμάτιος Χαρτουλάρης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης κυρίου Αντωνίου και συγχροστάντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νικρίτης Θεολόγου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ενουσών Μάρκου. Η εκπαιδευτικός κυρία Κλειόξη Διακοστάλα ανέγνωσε την εισήγηση της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου για την Άγιο Κατάταξη των ιερομαρτύρων. Σας προτρέπω πατρικώς να προσεύχεστε στον Τριαδικό Θεό και να επικαλείστε τις πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Πλάτωνος Μητροπολίτου Χίου και τον συναυτό υπερπίστεως μαρτυρικό θανάτου ανερεθέντων, ιδιαίτερα εδώ εις την ενορία μας, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Σταματίου του Χαρτουλάρη, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Μιχαήλ του Τσουρί, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κωνσταντίνου του Κούνουπα, ο οποίος εσφαγιάστη στην περιοχή της Δασκαλόπετρας και του καταγωμένου επί της ενορίας αυτής Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Μακαρίου Αρχιδιακόνου του Γαρίου. Και να αποτελεί η πρεσβεία των Αγίων αφενός μεν την κλίμακα για να ανεβούμε στην Βασιλεία του Θεού, αφετέρου δε, κύριε Ταξίαρχε, την ισχυρότερη αμυντική θωράκιση. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Πλάτων, ο Άγιος Ιερομάρτυρας Χαρτουλάρης, μαρτύρησε εδώ στον μέσα σε αυτόν τον ιερό ναό. Αλλά και όλοι οι Άγιοι, τόσο οι ιερομάρτυρες, εθνομάρτυρες, σαν κατά την περίοδο των ιστορικής δυναστείας, όσο και όλοι οι άλλοι του νεοκρισίου αυτού, να σας ευλογούν και να δέονται ο Πανάγος Θεός να σας χαρίζει τα αγαθά της ειρήνης και της χαράς που εκπηγάζουν από την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο μάστης των εξερθών των Ορθωμανών έχουσα ως αρχηγόν αυτής τον Χουσέιν Βεζιράκη Κανταρτζή, ιδιοκτήτη αγροκτήματος παρατοχημάρου Αρμένη εν την περιοχή Βροντάδου, κατηγθήθη προς τον Βροντάδο. Καθοδόν ελεηλάτησαν και κατέταψαν τα συγκαταλεγμένα σοικίας και φτάσατε εις τον περίπολο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, είδων πρώτης ωραίας φύλης του βήματος, τον παπά Σταμάτιο Χαρτουλάρη, αναγινώσκοντα το Ευαγγέλιο του Νικτήρος. Οι αιμοσταγείς δυνάστε, εισέβαλαν εντός του ναού με τα γυμνών των ψυχών των και θεωρούνται σ' αυτόν να συνεχίζει
ατάραχος την ευαγγελική ανάγνωση μεταγαπλίων, ορμούσι με θύβρεων και λύσεις κατά αυτού. Νταχάς ο γιος σου για όλα, εκράβασαν, τον ήρπασαν από τον κουβό της κεφαλής, τον εκτύπησαν δια των ψηφώντων, του έκοψαν τη γλώσσα, τον εποδομάτισαν και αφού τον υπέβαλαν και εις άλλους βασάνους, τον έσυραν εμόφυρτον εντός του ιερού βήματος και τον απεκεφάλισαν επί των βαθμίδων της Αγίας Τραπέζης, κάτωθε της οποίας έδριψαν την σπαράδουσα μεσέντη κεφαλή αυτού. Οι δήμοι λαιλατίσανται στον λαό, κατέκαψαν αυτόν και μετ' αυτού απετευρώθησαν τα λείψανα του μάρμαρος ιερέως. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε χθες Κυριακή του Παραλίτου για πρώτη φορά η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πλάτωνος και των συναυτών μαρτυρισάντων κατά τις φοβερές φαγές της 1822 στη Χίο. Το πρωί τελέστηκε ο όρθρος και στη συνεχεία η πολυαρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχου του Σεβαστιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης Θεολόγου και του Μητροπολίτες Γλυφάδας, Βούλας Βουλιαγμένης και Ελληνικού Αντωνίου και Χίου Ψαρών και Ενουσών Μάρκου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Θεολόγος, ως εκπρόσωπος της Διαρχούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, ανέγνωσε τη σχετική συνοδική πράξη αγιοκατάταξης των Χίων Ιερομαρτύρων. Ακολούθησε πάνδημη λιτανία των Ιερών Εικόνων και των Τιμίων Λειψάνων, των Ιερομαθνήρων και του Πρωτομάρτυρα της Χίου Αγίου Ισιδώρου από το Μητροπολιτικό Ναό στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα.
Στη συνέχεια, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα τελέστηκε αυτοκλασία με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου της Χίου, των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου, αλλά και πλήθος κόσμου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιρών και Νιγρίδης Θεολόγος, το λόγο του εκφώνησε με τους πιστούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήρθαμε ως ταπεινοί προσκυνητές να ασπαστούμε τα σκηνώματα της πίστεως, να βαδίσουμε με σεμενότητα σε αυτή την Αγία Γη που είναι ποτισμένη μετά από τόσα πολλά αίματα τα οποία χύθησαν από το φάσγανο του Τούρκου τυράννου, για χάρη της πίστεως και για χάρη της πατρίδος. Οι δε εξητούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθούς. Οι εκτόχεσαν και πείνασαν. Οι δε εξητούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθούς. Ήρθαμε ως ταπεινοί προσκυνητές να ασπαστούμε τα σκηνώματα της πίστεως, να βαδίσουμε με σεμνότητα σε αυτή την Αγία Γη που είναι ποτισμένη από τόσα πολλά αίματα τα οποία εχύθησαν από το φάσγανο του Τούρκου τυράννου, για χάριν της πίστεως και για χάριν της πατρίδος. Σας μακαρίζομαι, αδελφέ, και εσάς και των κλήρων σας και τους άρχοντάς σας και των λαών σας, και ευχόμεθα να έχετε τις πρεσβείες τους πάντοτε δραστικότατες για την κατά Θεόν προκοπήν και πορείαν σας. Χριστός Ανέστη, αδελφοί, η χάρη του Αναστάντος Κυρίου με τις πρεσβείες του Αγίου Ιερομάρτυρος Πλάτωνος, του Φραγκιάδου και όλων των Αγίων Ιερομαρτύρων να σκεπάζουν και εσάς και την πατρίδα μας και τον κόσμον ολόκληρον. Αμήν. Κι άσε να στάξει καθαρό το δάκρυ στην καρδιά σου, μαστιγοφόρος ευωδιάλιουζει τα λείψανά σου, δεσπότη εθνομάρτυρα ευλόγα τα παιδιά σου. Άβρα σου φέρνει δροσερή η αρμύρα του πελάγου, που εγνουσιώτικος καρύ σώζει το σκήνομά σου. Εσύ είσαι ο καπετάνιος μας κι όλοι μας τα κουπιά σου, δεσπότη εθνομάρτυρα ευλόγα τα παιδιά σου. Κοίτα την δόξα, Πάτερ μου, που περπατεί μονάχη σε ανάβατο και μελανιός στα ηρωικά ψαρά σου, όπου φιλούν βιγλάτορες τα θεία νάματα σου, δεσπότη εθνομάρτυρα ευλόγα τα παιδιά σου. Περπάτησε, Πατέρα μας, στα γιούμινά τα πάτη, βλέπει σημάδια ιστορικά από τα πρόβατά σου που σφάχτηκαν μαρτυρικά στο ολοκαύτωμά σου. Δεσπότη εθνομάρτυρα ευλόγα τα παιδιά σου. Και τέλος, ρίξε μια ματιά και στον διάδοχο σου. Τρέμουν τα γόνατα σεπτέ κάτω από την σκιά σου. Είναι ο σταυρός πολύ βαρύς και είναι τα αίματά σου. Στον Γολγοθά που ανέβηκες να πορευτώ σημά σου.